Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, ή για να μπούμε στο κλίμα με το καλημέρα. Έτσι, μπράβο. Το σερί με τις animated ταινίες που με σημάδεψαν, με γαλούχησαν, με έκαναν καλύτερο άνθρωπο, ρε παιδί μου, συνεχίζεται. Και δεν γινόταν να λείπει από αυτό το σερί η ταινία που με συντρόφευσε στα παιδικά μου χρόνια όσο καμία άλλη, ο Βασιλιάς των Λιονταριών. Άντε βρε, άντε με πείσατε και σας έβαλα το ελληνικό αυτή τη φορά. Και να ξέρετε, σας γουστάρω που αγαπάτε τα ελληνικά και μπράβο σας που τα ζητάτε. Λοιπόν, πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά, πάρτε ό,τι γουστέρω καθένας, τις έγνοιες διώξτε και ό,τι θέλει ας βγει. Έτοιμοι! Hakuna Matata! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, αν είσαι καινούριος ή καινούργια στο κανάλι, να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται στο μέλλον. Να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού και να σας ενημερώσω ότι οι κουπάρες στο Μεντζίλ είναι και πάλι διαθέσιμες στο othiosangelos.gr. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα έχει link να το πατήσετε και να κάνετε μία δική σας. Εξεκινάμε! Εντάξει, και τώρα που το πιπερώσαμε το μικρό, είναι έτοιμος για φούρνο. Για παρουσίαση. Πριν πάμε όμως εκεί, θέλω να σας πω ότι είμαι βαθύτατα δεμένος συναισθηματικά με το Lion King. Μια ταινία που, εάν δεν το γνωρίζετε, η Disney δεν είχε και σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Την είχε λίγο στην απέξω, ρε παιδί μου, δεν την πίστευε και τόσο, γιατί είχε δώσει μεγαλύτερη βάση στο άλλο της project που κυκλοφόρησε εκείνη την εποχή και το πίστευε πολύ περισσότερο. Αυτό εδώ. Παιδιά, μέχρι και διαφημιστικό της Ποκαχόντας είχε μέσα στη βιντεοκασέτα που είχε το Lion King. Ναι, είχα το Lion King σε βιντεοκασέτα. Εάν τώρα δεν ξέρεις τι είναι η βιντεοκασέτα, λογικά κουστρανώ. Άρα δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Πάμε παρακάτω. Δείτε εδώ μιζέρια, παιδιά. Δείτε τα καημένα τα ζωάκια, τι τα έβαλα να κάνουν. Αν είναι δυνατόν. Τι με κοιτάτε περίεργα, ε. Εσείς τα πανηγυρίζατε αυθόρμητα εάν παρουσίασαν μπροστά στα μάτια σας τον μελλοντικό σας δολοφόνο. Γιατί δεν ξέρω εσείς, πάντως εγώ τα λιοντάρια στο ντοκιμαντέρ τα βλέπω να τρώνε ζεύρες, αντιλόπες και γενικά ό,τι μιλάει το τρώνε. Και δεν φαίνονται και πολύ χαρούμενες γι' αυτό. Τώρα θα μου πεις, ρε Θεωμά, παιδικό είναι. Δεν μιλάω μαζί σου, είπαμε. Ακούστρανο. Ραφίκη, πρόσεχε ρε, πρόσεχε που σου φύγει το μωρό από εκεί πάνω και αντί για Βασιλιά των Λιονταριών θα έχουμε το χαλί των Λιονταριών. Χαλί, χαλάκι. Άπονη η ζωή, φίλε, έτσι. Εγώ, ο Σκάρ, ποτέ βασιλιάς. Σωστή παρουσίαση κακού και exposition ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, γιατί έτσι παίζει μπαλάρα το Lion King. Αυτός είναι ο Σκάρ, ή αλλιώς ο Σημάδης, ή ο Ουλής, ή όπως θέλετε μεταφράστε τον. Όνομα Παύλα Παρατσούκλη που μάλλον πήρε από το σημάδι που έχει στο αριστερό του μάτι. Ένα όνομα που είναι και το μόνο αγγλικό, γιατί όλα τα άλλα παιδιά είναι στα Σουαχίλη. Δείτε λίγο ακόμη και θα σας πω στη συνέχεια και το ανέφερα. Σου ανακοινώνω ότι έρχεται ο βασιλιάς μου, Φάσα, να βρεις καλή δικαιολογία που δεν πάτησε στην τελετή. Ιδού λοιπόν, ο Ζάζου, κυρίες και κύριοι, που στα Σουαχίλη το όνομά του σημαίνει κίνηση. Ήρθε για να παρουσιάσει τον Μουφάσα, που το όνομά του σημαίνει βασιλιάς. Σύμπα τώρα σημαίνει λιοντάρι, Νάλα σημαίνει δώρο, Τιμόν σημαίνει σεβασμός, Πούμπα αργόστροφος και Ραφίκι σημαίνει φίλος. Να δεις τι άλλο θα χάσεις άμα σε περιλάβει. Είναι σαν τάβρο σε γυαλοπολείο. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ καλοί ηθοποιοί φωνής εκεί έξω, για Έλληνες μιλάω, όμως σαν τον Σπύρο Μπιμπίλα δεν είναι κανείς. Είναι απίστευτο το ταλέντο που έχει αυτός ο άνθρωπος να αλλάζει τη φωνή του ή μάλλον την υποκριτική στην φωνή του με τέτοιο τρόπο που να μην χαλάει το θεατή και να γίνεται ένα με τον χαρακτήρα κάθε φορά. Παιδιά, προχθές τον άκουγα στο Kung Fu Panda 2 που είδα και χθες στο Lion King και ειλικρινά δεν με χαλάσε καθόλου. Ήταν λες και άκουγα μια διαφορετική φωνή παρόλο που δεν την αλλάζει και τόσο τη φωνή του. Θρύλος! Η Σαράπη και εγώ δεν σε είδαμε στην τελετή του Σύμπα. Σήμερα ήταν καλέ. Έλα ρε Σκάρ, ρε αγόρι μου. Δεν μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο για να δικαιολογηθεί. Πες, ξέρω εγώ, ένιωσα μια αδιαθεσία ή αυτό που λέει η μάνα μου κάτι με περιτριγύριζε. Ξέρετε, αυτά που λέμε όλοι στους συγγενείς για να τους αποφύγουμε, αυτά. Ο γιος μου θα γίνει βασιλιάς
και θα τον προσκυνάς. Ρε Μουφάσα, κούλαρε λίγο ρε μπρο. Μην είσαι τόσο εριστικός, εντάξει είπαμε, βασιλιάς, οκ, αλλά εντάξει. Μάλλον εσύ πρώτος μου γύρισες την πλάτη. Ξέρεις τι λες. Τι να λέει ρε Μουφάσα, είχε τις βλέψεις να γίνει βασιλιάς των λονταριών. Δεν ξέρω πώς, παρόλο που είσαι εσύ. Οκ, και τώρα του λες εσύ, βγες σύνταξη προώρα. Πώς θα το πάρει. Αχ, Ζάζου, τι να τον κάνω. Γίνεται υπέροχη φλοκάτη. Ζαζού. Α, Ζαζού, άστο, δεν χρειάζεται καν να το σκεφτεί. Φρόντιζε η Disney να το δούμε με τα ίδια μας τα μάτια. Getting me anywhere. Άρα, παιδιά, αυτό τι σημαίνει, ότι σε κάποιο παράλληλο σύμπαν, μάλλον ο Μουφάσα άκουσε τη συμβολή του Ζάζου. Για σκεφτείτε το. Όποτε βρωμίζει, τη βγάζεις έξω και την κοπανάς. Ρε Ζάζου, ρε Ζάζου. Ταινία για παιδιά σου λέει μετά. Πάμε παρακάτω, ρε, δεν τρέπεστε. Κοίτα, Σύμπα, ό,τι φωτίζει ο ήλιος ανήκει στο βασιλείο μας. Πω. Και όπως θα έκανε, παιδιά, το 99,9999, βάλτε όσα 9 για θέλετε τις 100 των παιδιών, η αμέσως επόμενη ερώτηση του Σύμπα, ποια θα είναι, πόσο μεγάλο είναι το βασίλειο, όχι. Πόσα ζώα έχει μέσα, όχι. Τι δώρο θα μου πάρει στα γενέθλιά μου, όχι. Και εκεί που δεν φωτίζει. Αυτό είναι έξω από τα σύνορα. Κοινή συμπεριφορά, κολοπτέ, κακομαθημένο. Τι, καλομαθημένο. Τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, ρε παιδί μου. Γιατί έχετε ακούσει την παροιμία που λέει η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Εδώ γάτα δεν σκότωσε, όμως μείναμε στην κατηγορία λουροειδή. Όλα τα πλάσματα συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη ισορροπία. Μουφάσα, θα σε άκουγα, ρε μπρο, θα σε άκουγα, αλλά οι μουσικάρες του Hans Zimmer μου τρυπάνε την ψυχή λες και είναι χαρτί. Και δεν μπορώ, με συγχωρείς. Τι έλεγες? Είσαι ένας κρίκος στην αλυσίδα αυτής της ζωής. Πάρα πολύ όμορφο μήνυμα από την ταινία μας εδώ πέρα. Πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Η αλυσίδα της ζωής, κυρίες και κύριοι, λοιπόν. Όλοι πρέπει να παίξουν το ρόλο τους ώστε η αλυσίδα αυτή να μείνει αδιάσπαστη και όλοι να ζήσουν αρμονικά μεταξύ τους. Κρατήστε το γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζάζου, γυρνά αλλιώς. Μάλιστα, η κύκνη ήταν ακίνητος και κάτω. Μη μου τους κύκνους στάρατε. Και λέμε, παιδιά, τόσα χρόνια για το Μουφάσα, ότι είναι σοφός. Ο σωστός, ο βασιλιάς, κουτουλουπού, αλλά δείτε πόσο μεγάλη κουφάλα είναι τελικά. Αχ, όχι κύριε, μην το κάνετε αυτό, οποία ταπείνωσης. Αυτός, λίγο πριν, έλεγε να σέβεσαι όλα τα ζωντανά από το μυρμήκι μέχρι τη ζωηρή αντιλόπη. Ναι, αυτός το έλεγε. Σε είπα. Πολύ ωραίο. Αυτό θα πει σεβασμός, ρε. Όταν γίνω βασιλιάς, θείε μου, τι θα με έχεις τότε? Γραμμένο. Μπράβο ρε Σύμπα, στα χνάρια του πατέρα σου βαδίζεις δηλαδή. Και αυτόν γραμμένο τον έχει. Ο πατέρας σου σου έδειξε όλο το βασίλειο. Τα πάντα. Δεν σου έδειξε και τι είναι πέρα, στα βόρεια σύνορα? Όχι. Και επειδή, παιδιά, ο Σκάρ μπορεί δυνατό σαν το Μουφάσα να μην είναι, αλλά σίγουρα είναι ξυπνότερος, φαίνεται κάτι να σκαρώνει. Δεν έχεις καμιά δουλειά στο νεκροταφείο των ελεφάντων. Γουστάρω. Πώς μου ξέφυγε έτσι. Έλατε ρε Σκάρ, έλατε, δηλαδή και πορδίνα είδα να την κράταξε στην ανάγκη. Πώς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα σιγουρέψετε πως ένα ατίθασο θα το χαρακτήριζα παιδί θα κάνει αυτό που του είπατε 100%? Πες μου ότι δεν θα πας ποτέ εκεί πέρα. Άπαπα. Έτσι σε θέλω. Πέστε του να μην το κάνει, πως είναι απαγορευμένο, πως άμα το κάνει θα το τιμωρήσετε. Χαμός, θα σε πάω σε ένα φοβερό μέρος. Σύμπα. Αποστολή, εξεντελέστη. Άντε και καλή παντριά. Παντριά. Αραβώνας, κουφέτα, Στέφανα. Στέφανα, δηλαδή περιμένετε λίγο. Εφόσον ο Μουφάσα είναι το μόνο αρσενικό στην Αγέλη, τότε η Νάλα με το Σύμπα είναι ουσιαστικά αδέρφια. Άρα ο Ζάζο εδώ πέρα μιλάει για αιμομιξία. Όχι βρε κεφτέ! Ρε εσείς, σοβαρευτείτε που κοιτάτε να βγάλετε λογική και θεωρία συνωμοσίας από μια ταινία με λιοντάρια που μιλάνε και οι ζεύρες πάνε στα event τους και πανηγυρίζουν. Κεφτέδες! Θα γίνω βασιλιάς τρανός, τρέμετε εχθροί. Αχ, θα πέθαινα για να το δω αυτό. Και όχι μόνο εγώ, Bingo. Thank you, Νάλα. Καλά που θα φοβηθώ εγώ. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τον καλύτερο χαρακτήρα αυτής της ταινίας. Βρε μπανζάι, τι είναι τούτα εδώ, τι λες εσύ, Αν δεν καταλάβατε για ποιον μιλάω, εννοώ
Το Νεντ. Έλα, έλα τώρα παραδεχτείτε το. Όσα χρόνια και αν πέρασαν, κανείς σας δεν ξέχασε την Ιένα που δεν λέει λέξη στο βασιλιά των λονταριών, αλλά είναι ξεκαρδιστικότατη. Τον λατρεύω τον Νεντ, παιδιά. Εντάξει, δεν λέω, μπορεί να είμαι και μόνος μου σε αυτό, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Τον λατρεύω, ρε. Στάκα, στάκα, σε ξέρω. Είσαι του Μουφάσα ο Τσουτσές, ε! Όχι, μαντάμ. Εντάξει, παιδί, δεν μπορούσα να μην βάλω το διαχρονικότερο μιμ από αυτή την ταινία. Θα ήταν αμαρτία. Και μιας και η Σέντζι είπε το όνομα Μουφάσα. Ακούστε τι παίζει από πίσω. Ακούστε τι έχει γράψει ο άλλος για μια ταινία με λιοντάρια που μιλάνε. Διατάξτε. Εσύ κοινά, λαδρόμο. Έχω να δώσω ένα μάθημα στο γιο μου. Τώρα, παιδιά, την έκατσα. Θα γίνει χαμός. Την έκατσα, λέει ο Σύμπα. Τώρα να παρακούσει τον πατέρα του και να βάλει τη ζωή του αλλά και τη Νάλα σε κίνδυνο. Αλλά επίτρεπτο. Σύμπα. Δείτε τι όμορφη οπτική αφήγηση κάνει εδώ η ταινία με την πατημασιά. Πόσο όμορφα χτίζει το μεγαλείο του Μουφάσα πριν τον αντικρίσει ο γιος του. Αλλά επειδή πολύ γλυκάναμε, για να μην ξεχνιόμαστε, έλα Μουφάσα, μάθε το τρόπο του βλάμενου, έλα. Σύμπα, είμαι έξαλλος μαζί σου. Το ξέρω. Έξαλλος είναι... Πόρε παιδιά, τι του κάνει ρε. Σάρπαξα. Άσε με. Ναι. Όπως καταλάβατε, ο Μουφάσα δεν παίρνει και το βραβείο του καλύτερου πατέρα. τίποτα παιδιά, όχι, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Απλά τις μουσικάρες παίζω για να γουστάρετε κι εσείς όσο και εγώ. Όσο μπορώ τουλάχιστον. Οι βασιλιάδες οι παλιοί κοιτάνε εμάς από εκεί πάνω. Αλήθεια? Ναι. Δεν κλαίω. Δεν κλαίω. Άσε μας ήσυχου, Χάν Ζίμερ. Δεν κλαίω, σας λέω. Α, το διάλογο πια. Ρε, παιδιά, νομίζω ότι έχετε καταλάβει τον λόγο για τον οποίο από το 1994 και μετά ο άρχοντας ο Χάν Ζίμερ δουλεύει ασταμάτητα. Από τότε και μετά όλοι ήθελαν τον Χάν Ζίμερ. Και πώς να τους αδικήσει κάποιος. Βαρύ χέρι αυτός ο Μουφάσα. Μια εβδομάδα θα κάνω να κάτσω. Head, σε λατρεύω, μπρο. Ο καλύτερος χαρακτήρας του Lion King. Με διαφορά! Περιβάλλομαι από βλάκες. Η σκέψη μου κάθε φορά που στις γιορτές μαζεύεται όλο το σόι για φαγητό. Μια δύναμη μέσα μου βράζει. Μια φωτιά που με καίει βαθιά. Και θέλω τώρα να δυναμώσετε τα ηχεία σας, γιατί αυτή τη στιγμή παίζει το καλύτερο τραγούδι στην ιστορία των animated ταινιών. Ναι, το είπα, διέξου το. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, το τραγούδι «Η Πατμόν» ή όπως το έμαθα εγώ το «Be Prepared», γιατί το έβλεπα στα αγγλικά πιτσιρικάς παιδιά, τι να το κάνω, στα αγγλικά το είχα στη βιντεοκασέτα και έτσι το αγάπησα. Ακόμη και σήμερα λοιπόν αυτό το τραγούδι το βάζω συχνά, πυκνά και το ακούω. Θέλω λίγο ακόμη όμως, θέλω λίγο ακόμη, παίξε λίγο. Κορτάτο θα ήρθω στο μάχη. Όχι αυτό το σημείο, όχι το σημείο που οι Ιένες γίνονται ξαφνικά ναζί. Παρακάτω, παρακάτω. Πω, μουσικάρες, κινικάρες, καδράρες με εκπληκτικό wallpaper στο PC μου, θέλω να το κάνω τώρα αυτό. Παιδιά, ναι, ξέρω, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο που γουστάρω τόσο πολύ τον Σκάρ, αλλά για μένα μιλάμε, εάν με παρακολουθείς καιρό, τότε ξέρεις. Εσύ περίμενε εδώ, ο πατέρας σου έχει μια υπέροχη έκπληξη. Ωραία μου. Και ήρθε η στιγμή, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα, δυστυχώς πρέπει να το ξαναπεράσουμε αυτό. Θα πάω να τον φέρω. Θα έρθω κι εγώ. Όχι, εσύ να κάτσεις εδώ. Ακόμη και 35 χρόνων μαντράγαλος που είμαι τώρα, κόμπουσο στο μάχη με πιάνει κάθε φορά που θα δω αυτή τη σκηνή. Γιατί δεν μιλάμε απλά για σκηνή, αλλά για εμπειρία. Θα μ' αρέσει έκπληξη. Σύμπα, θα πεθάνεις, λέω. Πολύ φίλος μου Σκάρ. Πάρα πολύ φίλος μου Σκάρ. Και θέλω λίγο να δείτε πόσο σημαντικές είναι κάποιες λεπτομέρειες. Η ταινία θα μπορούσε να δείξει απευθείας τα γνου να κυνηγάνε τον Σύμπα να κατεβαίνουν, ρε παιδί μου, από τον γκρεμό και πάλι θα έπιανε το νόημα ο θεατής. Όταν όμως σου κάνει κοντινό πρώτα στις πέτρες από το έδαφος που τρέμουν, τότε όχι μόνο ακούς αυτό που γίνεται, αλλά το νιώθεις κιόλας, το βιώνεις, είσαι μέσα στο φαράγγι κι εσύ μαζί με τον Σύμπα.
Dolly Zoom, γιατί είναι μερακλείδες οι τύποι και γουστάρουν αυτό που κάνουν. Και όποιος παρακολουθεί καιρό αυτό το κανάλι, ξέρει πολύ καλά τι είπα. Το δωράκι του Σκάρ στον Σίμπα κατέφτασε λοιπόν, φοβερό δώρο, ένα Σκάρ παιδιά που έτρεξε αμέσως να ειδοποιήσει τον Μουφάσα για την κατάσταση. Όχι γιατί θέλει να σώσει, αλλά γιατί θέλει να πιάσει με ένα σμπάρο δυο λιοντάρια. Εκεί, εκεί, στο δέντρο! Θάρρος Σίμπα! Πόσο δυνατή σκηνή είναι αυτή ρε παιδιά, πόσο δυνατή, πόση ένταση μου δημιουργούσε και ως πιτσιρικάς, αλλά ακόμη και σήμερα. Θα γυρίσω πίσω να καλέσω βοήθεια. Άστο Ζαζού, άστο, θα βοηθήσει ο Σκάρε μπρο, μην ανησυχείς. Και αν απορείτε αν ένα κοπάδι γνού μπορεί να σκοτώσει ένα λιοντάρι, διότι εγώ μικρός τουλάχιστον αναρωτιόμουν, θα σας πω πως πολλές φορές αρκεί και μόνο ένα γνού για να σκοτώσει ένα λιοντάρι. Παιδιά, μιλάμε πως τα γνού είναι πολύ μπανταζωά, δεν χαμπαριάζουνε. Τι ταύρος και αηδίες γνού. Βοήθεια! Αδερφέ! Βοήθεια θέλεις μου φάσα, ε! Για να θυμηθώ λίγο πριν πώς ακριβώς του μιλούσε ο Σκάρ. Ο γιος μου θα γίνει βασιλιάς και θα τον προσκυνάς. Α, μάλιστα, ναι. Να δούμε λοιπόν τι επιλέγει να κάνει ο Σκάρ, κυρίες και κύριοι. Αντίο βασιλιά. Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις, παιδί μου, ότι δεν επέλεξε τελικά το δρόμο του προσκυνήματος ο αδερφός. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως κάποιος άλλος, όχι εγώ, πιο κακοπροαίρετος θα έλεγα, ίσως να έλεγε πως ο Μουφάσα πήγαινε γυρεύοντας. Όχι εγώ όμως, έτσι, κάποιος άλλος. Και θέλω λίγο να πάτε να πάρετε ένα χαρτομάντιλο κοντά σας ή μάλλον ένα πακέτο χαρτομάντιλα, γιατί η στιγμή έφτασε, παιδιά. Τι να κάνουμε, έφτασε, παιδιά, ναι, πρέπει να το περάσουμε, πρέπει. Δεν μπορώ να το βλέπω ρε παιδιά, 30 χρόνια μετά και ακόμη δεν γίνεται να το δω χωρίς να συγκινηθώ, δεν γίνεται. Όποιος έχει δει αυτή τη σκηνή και δεν έχει κλάψει, είναι από πέτρα! Σήκω, άντε, άντε, έχουμε δρόμο, βοήθεια! Μια σκηνή που όποιος την έβλεπε μεγάλωνε απότομα κυρίες και κύριοι. Έμπαινες μέσα στην προβολή του Lion King παιδάκι και όταν έβγαινες από αυτήν, είχες αλλάξει σαν άνθρωπος. Και θα μου πει τώρα κάποιος και θα έχει και δίκιο, ρε Θωμά, η Disney σε κάθε ταινία σκοτώνει και από ένα γονιό. Πού είναι το πρωτότυπο εδώ πέρα που το κάνει τόσο ξεχωριστό? Ότι αυτή, παιδιά, είναι η μόνη φορά που η Disney δείχνει το πτώμα. Α, καλά. Εντάξει. Τα είχαμε όλα. Μπήκε και η μουσική. Εντάξει. Αυτό δεν είναι τέτοια! Καμουφλαρισμένο δακρυγόνο είναι! Αυτό δεν είναι πια! Σίμπα, τι του έκανες? Ήταν αντιγεία! Δεν ήθελα εγώ να το πάθει! Και ο Σκάρ, σαν γνήσιος μπάσταρντ, σαν γνήσιος κακός θέλω να πω, φορτώνει τον θάνατο του Μουφάσα στον μικρό του γιο! Μα εκείνος είναι νεκρός. Εξαιτίας σου έχει πεθάνει. Και είναι απολύτως λογικό, κυρίες και κύριοι, ο Σίμπα να πιστέψει ό,τι του λέει ο θείος του, διότι είναι μικρό παιδάκι. Και το να φορτώσεις ενοχές σε ένα μικρό παιδί είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Οπότε. Τι θα πω, γίνω. Τρέχα, χάσου τώρα και μην ξαναγυρίσεις ποτέ. Παρόλο όμως που ο Σίμπα, παιδιά, κάνει ακριβώς αυτό που του λέει ο θείος του, τρέχει μακριά δηλαδή, χωρίς να έχει σκοπό να γυρίσει πίσω, ο μπάσταρντ, έλα ρε Θωμά, συγγνώμη παιδιά, μου ξεφεύγει. Ο Σκάρ ήθελα να πω, βάζει τις ιένες να σκοτώσουν τον Σίμπα. Άσχετο που οι ιένες είναι πιο άχρηστες και από τσατσάρα σε καράφλα. Καλή ώρα. Είπε να τον σκοτώσουμε! Θα πεθάνει στην έρημο ούτως ή άλλως. Κλασικοί Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι οι ιένες, κυρίες και κύριοι, αφού δουλεύουν μόνο όταν είναι ο υπεύθυνος εκεί μπροστά, αυτό που θα τους πει θα το κάνουν μισό, αλλά σε εκείνον θα του πούν πως όλα πήγαν ρολόι. Φοβερή τραγωδία, αλλά και Σίμπα για μένα είναι μια τραγική προσωπική απώλεια. Ζαζού, καλά είσαι, λίγο πριν ο Σκάρ, όταν είπες να τρέξεις να φέρεις βοήθεια, σε χτύπησε και έπεσες ανέστητος και μετά ο Μουφάσα κατέληξε νεκρός. Δεν νομίζω ότι τον κάνει λίγο ύποπτο για τους θανάτους? Τι λέτε, ξέρω εγώ. Και έτσι με βαριά καρδιά θα αναλάβω το θρόνο. Ρε Ζαζού, ο Σκάρ... Τι να πω ρε παιδιά, μάλλον θα έπαθα αμνησία από το χτύπημα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δράμα! Δράμα!
φύγετε από εδώ! Αχώνευτα πουλιά! Και ναι, έφτασε η στιγμή για τους δεύτερους αγαπημένους μου χαρακτήρες του Lion King, τους Τιμούν και Πούμπα. Τους χειρότερους συμβουλάτορες της κινηματογραφικής ιστορίας. Ναι, καλά λέω, όχι δεν τρελάθηκα, θα δείτε. Θα μας προστατεύει. Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη βλακεία. Για στακά, θα μας προστατεύει. Εγώ είμαι ο εγκέφαλος. Είχα παιδιά αφεντικό που έκανε ακριβώς το ίδιο, Έλεγα εγώ ιδέες και μετά αυτός πήγε και τις παρουσίαζε σαν δικές σου στην εταιρεία. Δεν τα τίναξες. Εγώ σε έσωσα. Και ο Πούμπα έστω. Λιγάκι. Α, τουλάχιστον έδωσε και λίγα credits ο Τιμόν στον υπάλληλό του. Ναι, στον συνεργάτη του ήθελα να πω. Έτσι τη λένε για να ρίχνουν στάκι στα μάτια τα αφεντικά. Δεν έχουμε υπαλλήλους εδώ, ρε. Μόνο συνεργάτες. Και μετά στην πληρωμή είναι Hakuna Matata. Για πού το έβαλες? Δεν ξέρω. Βρε τον μαύρο. Εντάξει, είπαμε 1994, ρε παιδιά, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Όχι, εννοώ πεσμένος. Οκ, εντάξει, μόνο εντάξει. Αν και στο 2024 και έτσι δεν το έζωσες, αλλά οκ. Πάλι καλά σε καρτούν. Όταν σου γυρίζουν την πλάτη όλοι, γύρνα την διπλά και σύχαζω. Εγώ τέτοια δεν διδάχτηκα. Οι χειρότεροι συμβουλάτορες στο σύμπαν σας λέω. Θα εξηγηθώ. Hakuna Matata. Ορίστε. Hakuna Matata. Θα πει έξω καρδιά. Αχ ρε παιδιά, ακόμη με στοιχιώνει αυτό το Hakuna Matata. Το άκουγα και το έβλεπα παντού τότε και όχι μόνο τότε και για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του Lion King. Δηλαδή και σήμερα ένα μπλουζάκι Hakuna Matata σε κανένα παζάρι θα πετύχει σίγουρα. Δεν μπορώ να το ακούω άλλο σας λέω, δεν μπορώ, το έχω βαρέσει. Τις έγνοιες διώξτε κι όπου θέλει ας βγει. Hakuna Matata. Ναι, τι έλεγα, το έχω βαρεθεί. Θα μπορούσα να φάω ολόκληρη ζεύρα. Wow! Παιδιά, μήπως να ρεώνετε λίγο σιγά σιγά. Να ή αυτό. Μας τελείωσε η ζεύρα. Αντιλόπι. Η αγριογούρνο. Λέω εγώ τώρα. Τερλικατέσεν. Και τότε, παιδιά, τα βλέπω και τα κοροϊδεύω αυτά. Γελούσαμε, κάναμε και χαβαλέ. Και τώρα, σε κάποιο τελικατέσεν σίγουρα θα σου σερβίρουν σούπα με σκουλίκια και μυρωδικά. Θα στη χρεώνουν 30 ευρώ το λιγότερο. Και η ποσότητα θα μοιάζει λες και του έσταξε κατά λάθος του σεφ. Φάει στο πιάτο. Πικάνικο, αλλά φίνο φαγητό. Τέλειο γεύμα. Τα παιδικά του 1994, ο Θεός να τα κάνει, παιδικά, έδειχναν πτώματα πατεράδων και ζωντανά έντομα να διαμελίζονται και να τρώγονται μπροστά στα μάτια του θεατή. Με τέτοια μεγαλώσαμε εμείς, θα σέβεστε! Κατ, παιδιά, λίγο πόζο εδώ πέρα, λίγο πόζο σας παρακαλώ, και κάντε ένα zoom. Μάλιστα. Τελικά η εφηβεία, παιδιά, είναι και στα λιοντάρια όπως ακριβώς και στους ανθρώπους. Δείτε τώρα εδώ κατάσταση, ρε παιδιά, πλάκα μου κάνετε, σαν τριχωτή θεία είναι ο Σύμπα. Δηλαδή σαν θεία. Θα πει όχι έγνες, όπου γης και πατρίς. Διόρθωση, πτώματα πατεράδων, διαμελισμό και φάγωμα ζωντανών εντόμων και ψαγμένες φράσεις. Όπου γης και πατρίς λέει. Άμα πω τώρα σε έφηβο όπου γης και πατρίς θα μου πει συγγνώμη αλλά δεν μιλάω ισπανικά. Ρε παιδιά, τι θα γίνει. Θα γίνει με αυτό το πράγμα, οπότε είχε κάτι άλλο να παίξει, δηλαδή θα μου τελειώσει και το κολόγαρτο σε λίγο. Με στη ζούγκλα, την άγρια ζούγκλα, ο Λέον Ξακ. Πουμπα παμποε. Ωραία, ρε παιδιά, συγγνώμη, τέξα, κομματάρες, τι έκανα. Άντε μπράβο, επιτέλους ρε παιδιά, επιτέλους και ένα λιοντάρι που ήρθε να κάνει σωστά τη δουλειά. Βλέμμα, βλέμμα, βλέμμα. Νάλα. Και ο Σύμπα καταλαβαίνει ότι είναι η Νάλα παιδιά αυτή από το καβάλιμα αφού πάντα κατέληγε να βρίσκεται από πάνω του. Το οποίο τώρα που το ακούω ακούγεται εντελώς λάθος. Αλλά αφού αυτό έγινε, ρε παιδιά, τι να κάνω. Φταίω εγώ τώρα. Νάλα, ο Πούμπα. Πούμπα, η Νάλα. Καίρο ιδιαιτέρως. Και εγώ επίσης. Και πεινάει επίσης. Πληροφοριακά το λέω, μην πλησιάζεις και πολύ. Σαν να γύρισες από τον Άδη. Δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό για όλους εμάς. Hey, τώρα. Ναι, όντως ρε Νάλα μου, είναι λυπητερό. Δηλαδή τόσα χρόνια χωριστά, ήσασταν μια σταλίτσα τότε και τώρα ολόκληρα λιοντάρια έχετε γίνει. Δεν πειράζει, πάρτε το χρόνο σας, γνωριστείτε, μιλήστε, βγείτε και για κανένα κυνήγι να... Α, όχι, μάλιστα.
Τιμόν! Ξέρω τι συμβαίνει. Οι τρεις θα μείνουν δυο. Δυο! Γιατί είναι ερωτευμένη μάγκα. Θα κάνουνε χωριό. Πόσοι και πόσοι από εσάς, παιδιά, δεν καταλαβαίνατε τι εννοούσε ο Τιμόν εδώ πέρα όταν ήσασταν μικροί. Αλλά τώρα ως μεγάλη τα λόγια του εδώ πέρα χτυπάνε εντελώς διαφορετικά. Είμαι σίγουρος πάρα πολύ. Ο Σκάρ. Σύμπα. Έδωσε στις Ιένες όλο το βασίλειο. Τι έκανε? Ρημάξανε όλα. Ούτε τροφή, ούτε νερό. Η ισορροπία που λέγαμε είναι αυτή εδώ, παιδιά. Ο Σκάρ το μόνο που έκανε είναι να προσθέσει στο βασίλειο ένα κάρο τεμπελχανάδες που το μόνο που κάνουν είναι να τρώνε, να τρώνε, να τρώνε και να τα περιμένουν όλα έτοιμα. Χωρίς να κάνουν αυτό που πρέπει στην αλυσίδα της ζωής. Άρα η ζωή σιγά σιγά εξαφανίζεται από το βασίλειο. Βρε, τι μου θυμίζει αυτό που μόλις είπα, τι μου θυμίζει. Πιο διαχρονικό από ποτέ το Lion King, μπορώ να πω. Hakuna Matata. Τι? Hakuna Matata. Το μάθα εδώ στην εξορία. Άκουνα άλλα. Όταν έρθουν τα άσχημα. Σύμπα. Δεν γίνεται να κάνεις τίποτα. Ακούστε λοιπόν τι κάνει εδώ η ταινία. Ο Σύμπα λοιπόν πριν πολλά χρόνια γνώρισε τους Τιμόν και Πούμπα. Δύο ρέμπελα της ζωής, να τους πω καλύτερα, δύο χίπηδες, ρε παιδί μου, που η φιλοσοφία τους είναι περνάμε καλά και δεν μας νοιάζει τίποτα και κανείς. Χωρίς ευθύνες, χωρίς σκοτούρες, τίποτα. Μία φιλοσοφία που ναι μεν είναι λάθος, το να αποφεύγεις δηλαδή τις ευθύνες σου όπως και να το κάνουμε, είναι λάθος ρε παιδί μου, αλλά ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν ο πιτσιρικάς Σύμπα εκείνο τον καιρό για να ξεχαστεί και να συνεχίζει τη ζωούλα του. Δείτε λίγο ακόμη. Παίρνεις τις ευθύνες σου γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνεις. Σε χρειαζόμαστε. Σώθηκες. Ο Σύμπα λοιπόν μεγάλωσε και υιοθέτησε αυτό το μότο, το Hakuna Matata, διότι και μόνο στη σκέψη να γυρίσει πίσω, οι ενοχές που του είχε φορτώσει ο θείος του τον έκαναν να τρέμει από το φόβο του. Το Hakuna Matata λοιπόν έπαιζε το ρόλο της ασπίδας για όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποβάλει, να το ξεπεράσει για να προχωρήσει. Τι έπαθες εσύ, δεν είσαι ο Σύμπα που θυμάμαι. Ακριβώς. Φυσικά δεν είναι ο Σύμπα που θυμάσαι. Ο τύπος έχασε τον πατέρα του όσο ήταν μία σταλίτσα, έκανε και κάνει παρέα με ένα αγριογούρουνο και μία σουρικάτα και έχεις να το δεις και 4 χρόνια. Πώς ήταν ο ίδιος, πλάκα μας κάνεις. Ξέρεις, κάνεις σαν τον πατέρα μου. Ωραία, αφού δεν κάνεις εσύ. Ωχθο, άιντε. Δεν κόβεται το ρεμάδε. Ουχ. Τι είναι ρε, ο Γραφίκη παιδιά ουσιαστικά είναι ένας πίθηκος με προφορά ηθαγενή και στα ελληνικά τον έχουν κάνει τσέλιγκα. Ποιος είσαι? Το θέμα είναι εσύ, ποιος είσαι? Ξέρω κι εγώ, δεν είμαι σίγουρος. Και αυτό εδώ είναι το κεντρικό θέμα της ταινίας Lion King, κυρίες και κύριοι. Η ταυτότητα, η μεγάλη αξία του να γνωρίζεις ποιος είσαι για να μπορέσεις να χαράξεις το δικό σου δρόμο, να εξελιχθείς. Βλέπεις, ζει μέσα. Και στα καπάκια δεύτερο όμορφο μήνυμα από την ταινία μας, οι άνθρωποι που αγαπάς δεν πεθαίνουν ποτέ, ζουν μέσα σου, μέσα από την αγάπη σου και από τις αναμνήσεις που έχεις από εκείνους. Θυμήσου ποιος είσαι, γίνε ο βασιλιάς. Έλα μωρέ, όχι πάλι, όχι πάλι αυτή τη μουσική, τώρα δεν αντέχω άλλο μωρέ. Αν το ήξερα παιδιά αυτό το πράγμα, θα έβαζα τη Softex για χορηγό σε αυτό το βίντεο. Αλλαγή, καλό. Ναι, μα δύσκολο. Ξέρω τι να κάνω, μα θα πρέπει να αντιμετωπίσω το παρελθόν. Ο Σύμπα λοιπόν έμαθε τόσα χρόνια να αποφεύγει το παρελθόν και τώρα καλείται να το αντιμετωπίσει αυτό. Και εδώ έρχεται ο Βλαχοραφίκη να δώσει μία από τις καλύτερες συμβουλές που έχουν ακουστεί ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Άου, τι ήταν αυτό? Δεν μοιράζει, τώρα πάλιωσε. Αλλά πονάει και τώρα. Τον χτυπάει λοιπόν με την γλίτσα του και του λέει δεν πειράζει άμα πονάς, τώρα πέρασε. Και συνεχίζει λέγοντας τα παλιά πονάει, δεν λέω. Μα ξέρεις, ή θα σου γίνει μάθημα ή την ξαναπατάς. Πόσο όμορφα εκτελεσμένο. Πόσο όμορφα η ταινία εξηγεί οπτικά αυτό που θέλει να μάθει στον θεατή. Ο Ραφίκη λοιπόν ουσιαστικά λέει εδώ πέρα στο Σύμπα ή θα κάθεσαι και θα κλαις για το παρελθόν σου σαν το μιξιάρικο και θα γυρνοβολάς σαν το χίπι τρώγοντας κουλίκια, ή θα αναλάβεις τις ευθύνες σου, θα μάθεις από αυτό και θα πας να διεκδικήσεις ό,τι δικαιωματικά σου ανήκει, μάλακο μπουκωμένο. Είδατε, ακριβώς το ίδιο πράγμα είπα και εγώ παιδιά που είπε και ο Ραφίκη με πολύ περισσότερα λόγια και με τον εντελώς λάθος τρόπο. Γιατί ο τρόπος που λέτε κάτι παιδιά είναι το παν για το πώς θα το πάρει ο άλλος. Αυτό είναι δικό μου μάθημα και όχι της ταινίας. Γυρίζω πίσω.
Άιντε, άιντε, ζαλάγατα, πάμε Σύμπα, πάτησε τους όλους κάτω ρε. Τι και είναι ο Σκάρ στο θρόνο ρε, ήρθε η ώρα ο Σύμπα να ρισκάρ. Πω, νέκρα το βασίλειο παιδιά. Ή όπως τα έλεγε ένα κινούμενο σχέδιο το 1994, κρανίου τόπος. Μα είναι η πατρίδα μου, το σπιτικό μου. Εντάξει Σύμπα, αφού το θέλεις εσύ, μαζί σου ως το τέλος. Και μπονουσάκι μήνυμα, η αξία της φιλίας κυρίες και κύριοι. Μαζί στα εύκολα, μαζί και στα δύσκολα η Τιμόν και Πούμπα. Γιατί δεν εξελίχθηκε μόνο Σύμπα, αλλά και εκείνοι εξελίχθηκαν μέσω της φιλίας τους με εκείνον. Και αφού μπήκαν στο χορό τώρα, θα χορέψουν. Δεν εννοούσα κυριολεκτικά παιδιά. Και σας βλέπω, σε βλέπω, εσένα τώρα που με κοιτάς, σε βλέπω ότι δεν έχει συγκαθεί ακόμη όσο έπρεπε το Σκάρ, παιδί μου. Θέλεις ένα κερασάκι στην τούρτα, σε βλέπω. Αν ζούσε τώρα ο Μουφάσα θα σου... Εγώ είμαι 10 φορές καλύτερος. Ορίστε, τώρα πένα ρε παιδιά, τώρα ναι, ευγενική υπενθύμηση Σιχαμάρας από την ταινία μας. Ή όχι τόσο ευγενική, οκ. Α, ώστε δε φανέρωσες το μυστικό σου. Ωραία Σύμπα. Τώρα είναι ευκαιρία να το πεις. Και εννοείται ότι την ίστατη στιγμή ο Σκάρ θα παίξει και πάλι το χαρτί τύψης για να αποδυναμώσει τον ανταγωνιστή του. Πες τους, ποιος έφταιγε για το τέλος του Μουφάσα. Εγώ έφταιγα. Δεν γίνεται, όχι. Προσέξτε με λίγο, δείτε τη γλώσσα του σώματος του Σύμπα, παιδιά. Λέει εγώ έφταιγα και κάνει ένα βήμα μπροστά, γιατί αυτή τη στιγμή ξεπερνάει το παρελθόν του, εξελίσσεται, προχωράει μπροστά, ελευθερώνεται από την αλήθεια του, άσχετα εάν αυτή η αλήθεια είναι ψέμα ουσιαστικά. Εκείνος γνωρίζει πως αυτός ευθύνεται για το θάνατο του πατέρα του. Παρ' όλα αυτά το ξεπερνάει και είναι έτοιμος πλέον να γίνει βασιλιάς. Το ομολόγησε, φωνιά. Μα τώρα δεν θα σε σώσει ο μπαμπάς. Κοριτσιά! Στις Λένες μιλάω. Μήπως να το βοηθούσετε το Σύμπα, γιατί τα πράγματα στενεύουν. Άντε! Σύμπα! Αυτό κάτι μου θυμίζει. Ναι, εκτός από το να φωνάζεις, Νάλα μου, μήπως να επέμβεις. Τι κάθεστε και το κοιτάτε, πότε καλά! Εγώ σκότωσα το Μουφάσα. Και όπως όλοι οι δολοφόνοι, έτσι και ο Σκάρ πέφτει στην παγίδα της ματαιοδοξίας του, λέει την αλήθεια στο Σύμπα και του δίνει ουσιαστικά την δύναμη για να ανατρέψει την κατάσταση. Εγώ σκότωσα το Μουφάσα. Και το μακελιό επιτέλους ξεκινάει. Επιτέλους παιδιά, οι Λένες ξεμπαγκάρουν και πάνε να βοηθήσουν την μοναδική τους ελπίδα για μια καλή ζωή. Για να φτάσουμε επιτέλους στο σημείο της εξηλαίωσης. Όχι αυτή, συγγνώμη, λάθος. Sorry. Αυτή είναι εννοούσα. Οι Ιένες, αυτές είναι ο αληθινός εχθρός. Αυτές φταίνε, αυτές που άρχισαν. Νόμος, παιδιά, ο άνθρωπος που πρόδωσε κάποιον άλλο και ας ήταν η Πέρσας αυτή η προδοσία, στην πρώτη δυσκολία θα προδώσει και εσάς. Και αυτό ακριβώς κάνει και εδώ πέρα ο Σκάρ. Προδίδει τις Ιένες, οι οποίες τον στήριξαν για να κάνει όλα αυτά που έκανε. Πες μου ό,τι θέλεις. Τρέχα να φύγει, Σκάρ. Και να μην ξανάρθεις. Και εδώ έχουμε τη λεγόμενη κολμπακάρα, κυρίες και κύριοι. Τρέχα, χάσου τώρα και μην ξαναγυρίσεις ποτέ. Τρέχα, να φύγεις, Σκάρ, και να μην ξανάρθεις. Και ξέρετε πόσο τους γουστάρω. Έτσι ακριβώς δίνει μία σωστή ταινία στο θεατή την κάθαρση που αναζητά. Δίνοντας αρχικά την απόλυτη κάθαρση στον πρωταγωνιστή της. Και επειδή η φωνιά στο Σύμπα δεν μπορεί να γίνει για να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του, όχι, σας παρακαλώ, όχι, μη. Παίρνει ακόμη καλύτερη εκδίκηση αφού τον Σκάρ τον τρώνε τα ίδια του τα τσιράκια. Κάρμα λέγεται αυτό, μωρή κουφάλα, Σκάρ! Ήρθε η ώρα. Ναι ρε Ραδίκη, Ραφίκη, καλά τα λες, ήρθε η ώρα να παίξει ξανά μπάλα ο Χαν Ζίμερ. Ο Σύμπα λοιπόν ανέβηκε στον θρόνο του πατέρα του, αντιμετωπίζοντας το παρελθόν του και νικώντας τον θείο του το Σκάρ. Επόμενη του αποστολή, το καμένο του βασίλειο,
να του φρεσκάρ, που θα έλεγε και ο Ραφίκη. Αλίμονο, αλίμονο που δεν θα εμφάνισαν νέο παιδί. Αλίμονο, ρε Disney, αλίμονο. Εάν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να μην χαρίσει στους θεατές της ένα ακόμη μέτριο sequel. Μια φορά να μην το κάνεις, ρε Disney, και τι στον κόσμο. Δηλαδή, και όχι απλά έβγαλαν ένα sequel, έβγαλαν δύο μέτρια προς κακά sequels. Και δεν έμειναν εκεί γιατί αρκετά χρόνια μετά έβγαλαν ένα ακόμη πιο άσχημο live action remake. Όπου παρόλο που λέγεται live action, το μόνο ζωντανό πράγμα εκεί πέρα είναι ο καημένος ο θεατής που τη βλέπει. Μέχρι να τελειώσει τουλάχιστον. Για μετά δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Και αυτό ήταν το Lion King του 1994, κυρίες και κύριοι, η ταινία που σημάδεψε τα παιδικά μου χρόνια. Η ταινία που παίζει μέσα στον εγκέφαλό μου όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Εσάς όμως σας αρέσει ο OG Βασιλιάς των Λιονταριών? Δεν σας αρέσει? Και αν ναι, ποια είναι η αγαπημένη σας σκηνή ή ατάκα από την ταινία? Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, γιατί δεν τη χόρτασες, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok, όπου ανεβαίνει πολύ υλικό και πολύ ξεχωριστό υλικό πολύ συχνά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσα το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι, να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!